Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, οι μέρες αυτές ευτυχώς μέσα στα τόσα παράξενα, δύσκολα και θλιβερά μας έκρυβαν και μια μεγάλη χαρά, μια εξέλιξη που λίγο πολύ την περιμέναμε, αλλά θα ήρθε αυτές τις ημέρες να μας δώσει έτσι το στίγμα μιας αναπτυξιακής περίοδου. Μιλάω για τη σχολή βέβαια μηχανικών, μια που πολλά είχαν υποθεί και την ημέρα της κοπής της Βασιλόπιτας της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ικανοποίηση από όλο τον κόσμο και τον δικό σας. Φυσικά ικανοποίηση, γιατί καλύπτουν ολόκληρη ικανοποίηση. Ήταν ένα όνειρο πολλών χρονών. Μια υπόσχεση που έδωσε ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο στην Κάλυμνο, την ίδια την πατρίδα, και στους Καλύμνους όπου γης. Οπότε η υπόσχεση κρατήθηκε στο έπακρο. Δύο πράγματα που ζητηθήκανε στην Ομογένεια όταν πήγε στην Αμερική ο Πρωθυπουργός, ναι, ήταν η ενίσχυση του λιμενικού σώματος με σκάφος. Αυτό ήρθε πολύ γρήγορα βέβαια, γιατί υπήρξε η δωρεά από τον Σταύρος Νιάρχος, και η σχολή μηχανικών στην Κάλυμνο, η ίδρυση της σχολής. Το προεδρικό διάταγμα βγήκε με πολύ χαρά που δεχθήκαμε πριν λίγες μέρες. Και νομίζω ότι έρχεται και δένει όλο το ναυτικό και το θαλάσσιο αντικείμενο που αφορά την Κάλυμνο και όχι μόνο. Και γίνεται ένας πυλώνας εδώ αναπτυξιακός στην ναυτιλία πάνω, βασιζόμενος στα επαγγέλματα τα ναυτικά. Και πιστεύω ότι η εξέλιξη αυτή πλέον είναι ό,τι καλύτερο για την τοπική, όχι μόνο οικονομία, αλλά γενικότερα για την κοινωνία της Καλύμνου. Πολύ σωστό είναι, γιατί αν λάβουμε υπόψη την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, Σχολή Μηχανικών, αυξημένες αρμοδιότητες και καταστάσεις στη Σχολή Διτών, έτσι, Σχολή Διτών που αναβαθμίζεται. Βεβαίως, βεβαίως. Και όλα τα υπόλοιπα με το ναλιευτικό μας στόλο και τα λοιπά. Και με τον εναλλακτικό τουρισμό θα έρθει να δέσει το θαλάσσιο επάγγελμα, ναι, να είναι σε όλες τις μορφές. Όχι μόνο, να σας θυμίσω και το ΕΠΑΛ, το Εσπερινό. Βέβαια. Όλα αυτά μαζί τα πράγματα έχουν να συνθέσουν αυτά που λέμε τα μπλε επαγγέλματα. Ακριβώς. Τα γαλάζια επαγγέλματα λοιπόν στην Κάλυμνο. Και δεν ήταν εύκολο καθόλου, έτσι, γιατί μην νομίζουμε ότι επειδή ήρθε ο Πρωθυπουργός και μας είπε ναι, θα γίνει. Οι σιρήνες τριγύρω ανά την Ελλάδα ήταν πολλές. Καθόλου εύκολο δεν ήταν, αλλά ήταν μια υπόσχεση του ιδίου του Πρωθυπουργού και έπρεπε να γίνει. Και βρέθηκε τρόπος να γίνει και έγινε. Και εφόσον βγήκε το προεδρικό διάταγμα, τώρα αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα είναι τα κτηριακά, τα τεχνικά, τα μηχανολογικά, ναι, ναι, τα οποία ας πούμε έχουν και αυτά τη βαρύτητά τους, αλλά θέλω και να πιστεύω ότι μέσα στο πλαίσιο του θεσμικού το έτοιμο, που είναι πλέον εγκεκριμένο, όλα αυτά θα βρουν το δρόμο τους, γιατί υπάρχει με την έγκριση της σχολής και ένας μεγάλος προϋπολογισμός, ο οποίος θα είναι σε εξέλιξη. Πολύ σωστό, και θα πρέπει να αφυπνιστεί και η τοπική κοινωνία, γιατί εδώ μιλάμε για περισσότερες ανάγκες τώρα. Μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, μεγαλύτερη κίνηση και εμπορική. Μεγαλύτερη ζήτηση στα σπίτια, μεγαλύτερη ζήτηση στα ενοίκια. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι η καλύμνη κοινωνία αντιδρά, μπορεί καμιά φορά αργά στο παραπέντε που λένε, αλλά αντιδρά σωστά. Νομίζω ότι το έχουμε αυτό. Και γίνονται ήδη πολλές ανακαινήσεις, ναι, και γίνονται ήδη πολλές προετοιμασίες βασικά με το θέμα της στέγης, που είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια. Που είναι δωδεκανησιακό. Είναι, μπορώ να σας πω, όλου του Νοτιού Αιγαίου της περιφέρειας πρόβλημα. Εδώ υπάρχει τώρα η δουλειά, η τουριστική και όχι μόνο. Και υπάρχουν μεγάλη έλλειψη, ας πούμε, σπιτιών. Είπε ο Περιφερειάρχης γύρω στα 60.000 σπίτια υπάρχουν σε έλλειψη. Δηλαδή πρέπει να βρεθούν, να ανακοινιστούν, να γίνουν καινούργια. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το μονοπάτι είμαστε αυτή την ώρα. Πρέπει να το αναπτύξουμε. Είναι ένα θέμα πια των όποιων τοπικών κοινωνιών να αντιδράνε, ας πούμε, με το λογική ότι αυτό το ζητούμενο είναι σήμερα που θέλουμε, ναι, ναι, να καλυφθούν οι ανάγκες. Να δώσουμε έτσι προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Προσοχή και βέβαια να εξελιχθεί καλά το θέμα το κτηριακό, που αν μη τι άλλο υπάρχει, ας πούμε, αυτή η αγορά του κτηρίου, αν δεν καλύπτει όμως από μόνο του, γιατί
μιλάμε για μηχανολογικά εργαστήρια, οπότε μπορεί να χρειαστεί και να χρειαστούν και άλλοι χώροι. Ναι, συμπληρωματική. Εύχομαι να γίνει κάτι και με το θέμα της Σιλιανής. Σωστό. Αλλά πρέπει να πετύχει το όλο εγχείρημα για να μην μας πούνε κιόλας ότι κάναμε τόσα να το πάρουμε, ναι, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι σαν κοινωνία. Παρατηρούμε αυτό το διάστημα, άσχετο βέβαια με το συγκεκριμένο, αλλά όλα έχουν μια συνοχή. Ότι μεγάλη αγωνία να καλύψουμε θέσεις τουριστικές το καλοκαίρι. Ναι. Ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια ζητούν προσωπικό και υπάρχει βαθμός δυσκολίας. Υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει γενικότερος βαθμός δυσκολίας, ειδικά στις πολύ τουριστικές κοινωνίες, όπως είναι η Ρόδος, η Κόρη, η Σαντορίνη, η Μύκονος, αυτά αντιμετωπίζουν και πέρσι αντιμετωπίσαν έντονα. Φέτος πιστεύω ότι προσπαθούν νωρίτερα να το λύσουν οι επιχειρήσεις αυτές, τουλάχιστον οι πολύ μεγάλες και οργανωμένες, κάνουν προσπάθειες. Ξέρω πολύ καλά ότι κάνουν και ιδιαίτερα κτίρια δικά τους πλέον, πολύ κοντά στις μονάδες τις ίδιες. Ναι. Και γίνεται μια εξέλιξη να φιλοξενούνται εκεί και να δίνονται κάποιες παροχές στους εργαζομένους, έτσι ώστε να μπορούν να μένουν με τις οικογένειές τους. Αυτό είναι καλό, όπου γίνεται είναι καλό. Και όπου δεν υπάρχει αυτό, θα υπάρξει, πιστεύω, η όποια δυνατή άλλη λύση. Έτσι είναι, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και από ό,τι λέει και ο κύριος Υπουργός, αναμένεται δυνατό. Ναι, αναμένεται ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Αναμένεται ένα πολύ καλό καλοκαίρι και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλοι μας, ο καθένας από το πόστο του, να δώσει αυτά που μπορεί να δώσει, με την ειδικότητά του βέβαια ο καθένας και με τις... το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει, τέλος πάντων. Και... Βέβαια. Ναι, μας χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός και αυτό το άνοιγμα που έγινε προς Αμερική με 50 τόσες πτήσεις την ημέρα. Ναι, είναι πολύ μεγάλη τονοτική ένεση. Σημαντικό και το άνοιγμα το αεροπορικό με την απευθεία πτήσεις από την Αμερική για την ομογένεια και όχι μόνο. Και πιστεύω ότι όχι μόνο θα πάει καλά, θα πάει πολύ καλά. Συνάντηση με τους εμπόρους, γενική συνέλευση έχουμε. Μάλιστα, τι ώρα? 2 η ώρα στο επιμελητήριο, να κατατεθούν προτάσεις και ιδέες από όλους, να ενώσουμε το puzzle με τα σχολεία και αύριο πάλι θα κάνουμε προγραμματισμένη συνάντηση με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για να κλείσουμε ένα κύκλο. Και βέβαια, εξηγήστε αν θέλετε περισσότερο τον κύκλο αυτό. Ναι, είναι οι σημαντικότερες, ας πούμε, στιγμές τώρα για την πορεία της εξέλιξης, της εκδήλωσης αποκριάς που προετοιμάζουμε. Μάλιστα. Βέβαια αυτά, ας πούμε, κρατάμε μια επιφύλαξη της ανακοίνωσης, της όποιας ανακοίνωσης, να μην, ας πούμε, υπερβούμε τη δική μας αρμοδιότητα. Μιλάμε λοιπόν για τη νύχτα της 24ης Φεβρουαρίου, που προσπαθείτε να την αποτυπώσετε όσο γίνεται καλύτερα. Να την αποτυπώσουμε καλύτερα στο χαρτί και στην όποια, ας πούμε, πρακτική εξέλιξη και τεχνική, αλλά αυτά θα τα ανακοινώσουμε καλύτερα και παρουσία της υπεύθυνης αντιδημάρχου. Θα θέλαμε δηλαδή να είναι και ο Δήμος. Ναι, ναι, να συμμετέχει. Άρα η κυρία Αντιδήμαρχος, κυρία Μαγκάκη, θα είναι σήμερα μαζί σας. Θα συνεννοηθούμε, ας πούμε, με την κυρία Μαγκάκη. Με την κυρία Μαγκάκη δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα, μάλλον θα είναι αύριο. Ωραία. Σήμερα θα έχουμε με τα μέλη μας εμείς μια συνάντηση. Θα το δείτε πρώτα εσωτερικά. Να το δούμε εσωτερικά τι μπορούν να προσφέρουν και τι καταθέσεις ιδεών θα κάνουν και τι θα θέλανε, ας πούμε, να κάνουμε, ας πούμε, από μόνοι μας. Και αύριο θα έχουμε την τελική συνάντηση με την Αντιδήμαρχο. Να τις πείτε και να σας πει. Να τις πούμε και πολύ να ωραία, πολύ και ωραία. Και να τα ανακοινώσουμε από κοινού. Βέβαια, γιατί θεωρούμε ότι σε τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις πρέπει να είναι όλοι κάλυμνος, μια αγκαλιά, πρέπει να είναι όλοι οι φορείς, πρέπει να είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες. Χρειάζονται να είναι, δεν γίνεται να είναι από μια ομάδα ανθρώπων. Πρέπει να είναι από όλους τους φορείς και βέβαια πρέπει να είναι το χαμόγελο των παιδιών παρών. Έτσι. Και με καλή διάθεση. Έτσι είναι και
Εγώ που έχασα τη Λευκή Νύχτα παρά μία ημέρα, έτσι, αυτή τη φορά να το ζήσω μαζί σας. Ναι, εγώ πιστεύω ότι και η παρουσία σας των μέσων ενημέρωσης, ειδικά εσένα που ξέρεις πολύ καλά την αγορά. Με μάλλον αν ξέρετε. Κάποιοι πίστευαν ότι είμαι στην Κάλυμνο και απλά δεν πήγα στα δικά του σημεία. Λοιπόν, δεν ήμουνα στην Κάλυμνο, γιατί θα ήμουν πανταχού παρούσα, έτσι. Αλλά θα το κάνω την 24η Φεβρουαρίου. Ευχόμαστε αυτή τη φορά να είσαι μαζί μας. Θα είμαστε και θα είναι, να είναι και καλός ο καιρός, προσευχόμαστε. Να το διασκεδάσουμε και, όλοι να, μαζί. Και ευχόμαστε να περάσουμε όλοι καλά. Είμαι σίγουρη. Και καλή επιτυχία. Και πάντα τα παιδιά που φυσικά θα περπατάνε πάλι με ασφάλεια στους δύο αυτούς δρόμους που έχουμε. Στο πέταλο αυτό. Στο πέταλο, όπως το ονομάσαμε. Και αυτό το εμπορικό πέταλο να είναι η αρχή μιας διαφορετικότητας. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε τις εξελίξεις και όλο το σχέδιο που θα αποτυπωθεί. Θα σας έχουμε ενημερωθεί και σήμερα τα αποτελέσματα της γενικής μας συνέλευσης και συνάντησης με τα μέλη μας και αύριο με τους σύλλογους γονέων και δημών, τα σχολεία και τα 15 μέλη τους, των σχολείων, τους εκπροσώπους τους δηλαδή, που θα έχουμε και το τελικό, θα κλείσουμε το τελικό, την τελική συζήτηση, θα λέγαμε και διαβούλευση πολύ για ωραία αυτή την εκδήλωση και θα προκύψουν και όποιες ανακοινώσεις αύριο.